Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Τι θα γίνει όμως από εδώ και πέρα με τον MVP της εβδομάδας? Σας είχα προειδεάσει πως θα έχουμε αλλαγή στον MVP. Για να πω την αλήθεια, κατάργηση περίμενα. Ωστόσο, ο MVP θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά ο ρόλος του θα είναι περιορισμένος και δεν θα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Αυτή η κίνηση ήταν επιβεβλημένη. Διότι, οι ομάδες έπαιζαν περισσότερο για τον τίτλο του MVP από ένα σημείο και μετά, παρά για την ασυλία. Αυτό αποτελούσε πρόβλημα στην τηλεθέαση και στην κανονική ροή του αγωνίσματος. Πλέον, οι τέσσερις ασυλίες θα βγάζουν τους τέσσερις παίκτες στον τάκο. Τι θα κάνει ο MVP? Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πρέπει να διαλέγει εκείνος τον τελικό υποψήφιο προς αποχώρηση. Καμία σχέση με πριν που διάλεγε τον τέταρτο υποψήφιο. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.